Σε ακόμα μια διοργάνωση, σε ακόμα ένα event, ένα γεγονός πέρα από τα συνηθισμένα. Ένα ξεχωριστό θέαμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε για το επόμενο δίωρο. Όσο και αν φαίνεται λίγο περίεργο, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ που, όπως έχει ονομαστεί σήμερα, λέγεται παραλία Συντάγματος. Εδώ που έχουμε τους τελικούς γυναικών και ανδρών. Σε μια διοργάνωση πάνω στην οποία θα δούμε υψηλού επίπεδου θέαμα, αν κρίνουμε το τι ακριβώς παρακολουθήσαμε και στους δύο ημιτελικούς, και χθες, αλλά και γενικότερα με όλα αυτά τα στοιχεία, και βεβαίως με καλεσμένους, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι θα μας βάλουν για τα καλά στο κλίμα της διοργάνωσης. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται μετά από 12 χρόνια εδώ στην πλατεία Συντάγματος και πάντοτε θα έλεγε κανείς ότι είναι από τα στοιχεία τα οποία όταν τα ξαναβλέπουμε μας θυμίζουν πράγματα και γεγονότα του παρελθόντος και από εκεί και πέρα πράγματα τα οποία θέλουμε να ξαναδούμε με χαρά. Εδώ το ζευγάρι του τελικούς γυναίκες, Δημήτρα Μαναβή, Μυρτό Καλαμαρίδου, Ιωάννα Περδικάκη, Γεωργίνα Ντονακάκη. Τα χρώματα βλέπετε με τα οποία θα αγωνιστούν, με τις κίτρινες εμφανίσεις. Το ζευγάρι Μαναβή Καλαμαρίδου με τα κόκκινα Ντονακάκη Περδικάκη. Και ενώ περιμένουμε τις πρώτες αντιδράσεις, γιατί λίγο νωρίτερα βέβαια είχαμε και τον αγώνα των celebrity. Θα δείτε στιγμιότυπα μετά το τέλος του τελικού των γυναικών, αφού μόλις ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι υπάρχουν και οι άνδρες. Ένα θέαμα το οποίο φαντάζει αντάξιο και προηγούμενων ετών και ακόμα καλύτερο θα μπορούσε να πει κανείς. Και βεβαίως έχοντας και τον Νίκο Παγιωτέλη, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα θα μας διακόπτει προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν με τους καλεσμένους, τις καλεσμένες. Αλλά και άνθρωποι που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον χώρο του beach volley, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, στον ευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο. Και μάλιστα η κυρία που κάθεται δίπλα μου και θα την ακούσουμε σε λίγο είναι αυτή που μετά από 22 χρόνια πέταξε τους τελευταίους κόκκους άμμου και είπε αντίο πριν από 6 μήνες. Είναι η Βίκη Αρβανίτη, η οποία από το 2001 έως το 2014 ήταν αυτή, η οποία μας έκανε υπερήφανους. Βίκη, καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη η χαρά να σε έχουμε σε ένα τέτοιο γεγονός μετά από 12 χρόνια σε αυτό το μέρος όπου έχεις δοξαστεί, αλλά σήμερα θέλουμε τα φώτα σου να μας βάλεις λίγο καλύτερα σε αυτό το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Και δική μου χαρά είναι που είμαι εδώ. Είναι λίγο περίεργο το ότι βρίσκομαι εκτός γηπέδου και σχολιάζω. Πριν από 12 χρόνια και εγώ εδώ με τη Μαρία Τσαρτσιάν είχαμε κατακτήσει το Golden Cup. Και τώρα έχω έναν διαφορετικό ρόλο πια. Σταμάτησα. Ποτέ δεν ξέρεις αν ακολουθείς και επαγγελματικά. Γιατί αρκετοί αθλητές του beach volley μετέπειτα παίρνουν αυτό το ρόλο του σχολιαστή. Ναι. Ναι, γιατί όχι. Ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον. Πες μας λίγο, ένας τελικός πάντοτε κρύβει ιδιαιτερότητες σε όλα τα αθλήματα. Σε μια τέτοια διοργάνωση, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο πρέπει να περιμένουμε, τι είναι αυτό το οποίο δεν φαίνεται έτσι με γυμνό μάτι. Σίγουρα είναι για τους αθλητές, γιατί θα μιλήσω από την πλευρά μου ως αθλήτρια. Πρέπει να διαχειριστούν λίγο το άγχος του ότι παίζεις έτσι σε ένα γήπεδο με τόσο κόσμο και πρέπει λίγο να ξεχάσεις ότι βρίσκεσαι εδώ. Στις γυναίκες είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός. Νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες που σίγουρα το προβάδισμα έχει η εθνική ομάδα η Μαναβή με την Καλαμαρίδου. Γιατί είναι δύο κοπέλες που προπονούνται όλο το χρόνο και έχουν παίξει και σε διεθνή τουρνουά. Αλλά και οι μικρές που τις είχα δει και πέρυσι στο Πανελλήνιο νομίζω ότι μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Αρκεί να παίξουν με βάση τις δυνατότητές τους χωρίς να αγχωθούν, θα έλεγα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της θετικά και αρνητικά στοιχεία. Δεν θα πω στην διαδικασία τι ήταν καλύτερο και ποιο ήταν χειρότερο. Στη σύγχρονη εποχή και βλέποντας απ' έξω αποστασιοποιημένα τον beach volley, γυναικών θα σε ρωτήσω. Ποιες είναι οι διαφορές που βλέπεις σε σχέση με την περίοδο που αγωνιζόσουν εσύ πριν από 5-10 χρόνια. Γενικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο ή για το Πανελλήνιο. Ας μιλήσουμε για το Πανελλήνιο καταρχάς, αν βλέπεις διαφορές. Αρχίζουν σιγά σιγά οι ομάδες να γίνονται λίγο πιο δυναμικές και πρέπει να γίνει αυτό γιατί και στο παγκόσμιο έχει ανέβει πολύ το επίπεδο και οι γυναίκες πλέον μπορώ να πω ότι παίζουν ισάξια με τους άντρες. Έχει γίνει πιο δυναμικό το άθλημα αλλά θα πρέπει να βρεθούν και άλλα νέα κορίτσια να στελεχώσουν
τις εθνικές ομάδες beach volley. Αν δεν υπάρχει πυραμίδα, κορυφή, δεν θα μπορέσουν να δούμε επιτυχίες στο μέλλον. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει από κάπου η Ομοσπονδία, και ώστε να δούμε στο μέλλον περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν. Είναι πολύ θετικό βέβαια το ότι ήδη έχει αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων που στο Πανελλήνιο, και τέτοιες διοργανώσεις όπως αυτή δίνουν ανάσα στο άθλημα, φέρνουν κοντά τον κόσμο, φέρνουν χορηγούς. Και μακάρι να μείνει αυτή η διοργάνωση, γιατί δυστυχώς πριν από 12 χρόνια είχε ξανασυμβεί, και δίνει και ανάσα στους αθλητές και τους ανοίγει την όρεξη. Πάντως, πες και μια λέξη κλειδί, χορηγή. Είναι ένα εμπόδιο διαχρονικό, θα έλεγα, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, γιατί οι αθλητές προσπαθούν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να πάνε στο εξωτερικό. Θα βάλουμε εδώ μια ανατελεία, να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Παγιωτέλη, ο οποίος χορεύει, λυκνίζεται, έτσι έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της διοργάνωσης. Νίκο, καλησπέρα και από μένα. Ναι, το καλό είναι αυτό, ότι για ακόμα μια φορά και μετά από τόσα χρόνια γίνεται η διοργάνωση στο κέντρο της Αθήνας, και μάλιστα με γεμάτες κερκίδες. Πράγμα που δείχνει ότι ο κόσμος το αγαπάει το άθλημα και το έχει αγκαλιάσει. Το θυμόμαστε και από το 2004. Υπήρξε κάποια περίοδος όπου είχε απομακρυνθεί κάπως ο κόσμος, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχαν αθλητές. Όμως, χάρη στη Βίκη και ένα σωρό άλλους πρωταγωνιστές της ΑΜΟΥ, ο κόσμος επιστρέφει. Και βλέπουμε τώρα τη νέα αυτή γενιά, όπως είπε και η Βίκη. Σίγουρα περιμένουμε σαν φαβορί Μαναβή, την ομάδα της Μαναβή. Οι μικρές από την άλλη πλευρά σίγουρα θα μας δώσουν το κάτι παραπάνω. Και επιτρέψτε μου να είμαι λίγο με το outsider και λόγω της ηλικίας. Γιατί μόνο αν αποκτήσουν εμπειρία θα μπορέσουν να κοιτάξουν στα μάτια όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτά εδώ τα κορίτσια είναι το μέλλον. Επιτρέψτε μου να είμαι μαζί τους. Ωραία. Λοιπόν, έχεις πολλή δουλειά σήμερα. Μην νομίζεις ότι θες εκεί στην ΑΜΟ, στην πλατεία Συντάγματος ή στην παραλία Συντάγματος. Νίκο, δεξιά η ράμπα βλέπεις. Με καλεσμένους και καλεσμένες που παίρνουν θέση από το προηγούμενο παιχνίδι των Celebrity. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, να πούμε λίγο στην ουσία σε αυτό το ζευγάρι Βίκυ Αρβανίδη. Από τη μία πλευρά έχουμε τη Μαναβή και την Καλαμαρίδου με τα κίτρινα. Αν έπρεπε να βρούμε κάποια στοιχεία τα οποία διακρίνουν το παιχνίδι τους, ποια θα ήταν αυτά? Νομίζω ότι έχουν πολύ καλό σέρβις, ειδικά η Δήμητρα, και μπορεί να πιέσει την υποδοχή. Και είναι πιο στημένη ομάδα, με τη λογική ότι είναι μια αθλήτρια που, δύο αθλήτριες που παίζουν μπλοκ σταθερά και άμυνα σταθερά. Οπότε αυτό βοηθάει εκ των πραγμάτων στο να μπορείς να στήσεις καλύτερα το αμυντικό και το επιθετικό παιχνίδι. Τα κορίτσια εδώ νομίζω ότι παίζουν ένα λάξ, μπλοκ άμυνα, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά σίγουρα είναι δύο αθλήτριες οι οποίες είναι αρκετά μαχητικές. Και μπορούν να ζωρίσουν τα κορίτσια, και μακάρι να γίνει για να δούμε έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον τελικό. Η εμπειρία σου όταν έχουμε ένα τέτοιο ζευγάρι τελικό που υπάρχει το grand favori, πόσο εύκολο είναι να ανατραπούν λίγο οι ισορροπίες? Ειδικά στο γυναικείο είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί όπως είπα, ο παράγοντας ψυχολογία είναι αυτός που παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο, και το πώς θα ξεκινήσει κάθε ομάδα ίσως θα είναι και κομβικό για την πορεία του αγώνα. Οπότε θεωρώ ότι αν και οι δύο ομάδες το διαχειριστούν σωστά, θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εδώ βλέπετε πλάνα από τις κερκίδες, Αντωνακάκη, Περδικάκη, το άλλο ζευγάρι. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να βάλει δύσκολα. Και ο Γιωργουλέας στο κέντρο της οθόνης, παρατηρητής. Και μια πλειάδα διαιτητών από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Όλος ο κόσμος του βόλεϊ έρχεται, ακόμα και αυτοί που τους βλέπουμε συνήθως στην σάλα. Σιγά σιγά θα πέσει ο ήλιος και θα δείτε μια πολύ διαφορετική όψη και εικόνα βάσει του τι ακριβώς είδαμε. Απλά θα παρακαλέσω λίγο το μικρόφωνο του Νίκου Παγιωτέλη να το κλείσουμε λίγο. Και ενώ θα έχουμε την παρουσίαση των τεσσάρων αθλητριών, Athens Golden Cup, μια σειρά η οποία θα συνεχιστεί στην πλατεία Αριστοτέλους, υπάρχει η Ξάνθη και βεβαίως η Κρήτη. Κυρία Παναγιώτα Ράντσκιου. Παναγιώτα Ράντσιου, διαιτητής, και αυτή προερχόμενη από τη σάλα, από τις έμπειρες πυρίχτρες και στο beach. Τάσος Μενεστλής. Τάσος Μενεστλής, θα δείτε τον δεύτερο διαιτητή. Και εδώ η παρουσίαση με την κόκκινη εμφάνιση. Πέμπτε στην Ευρώπη, τη χρονιά μας πέρα στην κατηγορία κάτω των 20. Και ενώ έρχονται από την νίκη με 2-1 στον ημιτελικό, επί τη Σαμπάτη και τη Χρυσοδούλου. Νούμερο 1. Ιωάννα Περδικάκη! Αυτή είναι η Ιωάννα Περδικάκη με το νούμερο 1.
Ηρακλειώτισσα, όπως και η συμπεχτριά της. Και η Γεωργία Αντωνακάκη και παίζουν βέβαια και με την Τόπιο Λιαλιά. Τα κορίτσια τα οποία φιλοδοξούν σιγά σιγά να κάνουν άλματα, βήματα προόδου και να ξεφύγουν πέρα από τα σταθερά όρια και τα στενά όρια που έχει εδώ η χώρα μας. Με το νούμερο 1, την κίτρινη εμφάνιση, εδώ, Καλαμαρίδου, Μυρτό Καλαμαρίδου, 26χρονη, τυχιούχος. Με το νούμερο 2, και με το νούμερο 2, η Δήμητρα Μαναβή. Τα τελευταία 6 χρόνια ασχολείται με τον beat. Αυτή είναι η Δήμητρα Μαναβή, τελειόφοιτη φαρμακευτική. Βλέπετε ότι δεν έχουν αμελήσει τα κορίτσια και τις σπουδές τους. Και θα ήθελα, Βίκη Αρβανίδη, να μου πεις σε τέτοια παιχνίδια μπορείς να πεις ότι έχεις άγχος, το βλέπεις λίγο πιο εορταστικό το κλίμα, να μας μεταφέρεις λίγο στην ψυχοσύνθεση των κοριτσιών. Εξαρτάται αν είσαι το φαβορί ή όχι. Όταν είσαι το φαβορί, είσαι λίγο περισσότερο, έτσι, προσπαθείς να είσαι πιο συγκεντρωμένος και να συγκεντρωθείς στο παιχνίδι και στην τακτική σου, για να μπορέσει να σου βγει από την αρχή αυτό που θέλεις να κάνεις. Όταν ξεφύγεις λίγο από αυτό και παίχτουν μερικοί πόντι, νομίζω ότι λύνεσαι και αρχίζεις να ευχαριστιέσαι αυτή την ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν από την πρώτη φάση. Δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην άμυνα της Περδικάκη και Αντωνακάκη. Έτσι λοιπόν ο πρώτος πόντος είναι για τα κορίτσια με τα κίτρινα. Μαναβή Καλαμαρίδου. Και η μουσική πάντοτε παρέτει ως στατικό. Για να ανεβάσει τον ρυθμό. Ψώνει Αντωνακάκη. Το πέρασμα για την Περδικάκη βρήκε σε ετοιμότητα. Και στη συνέχεια καρφή είναι out. Δεν καταφέρε με την Μαναβή. 1-1. Τώρα είναι οι τέλειες συνθήκες για να παίζεις beach volley. Είναι η καλύτερη ώρα και ελπίζω να το ευχαριστηθούν και όλα τα κορίτσια. Ένα έξυπνο πέρασμα από την Μαναβή, η οποία ματσάρει το προηγούμενο της λάθος, δίνει και πάλι το προβάδισμα. Εσένα συνήθως τι σε δυσκόλευε, δυσκόλευε η ζέστη, ο αέρας, ο ήλιος, τα φώτα, ποιο είναι το πιο καθοριστικό στοιχείο? Η ζέστη σίγουρα είναι ένας παράγοντας που δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια, δηλαδή προτιμούσα να έχει κρύο παρά ζέστη όπου αγωνιζόμουν. Και μετά ο αέρας όχι, ίσα-ίσα στα περισσότερα του νόμου που είχε αέρα τον κάναμε φίλο μας τον αέρα και μπορούσαμε να παίζουμε πολύ καλά. Και ίσως όταν νυχτώνει, αν μπορείς να συγκεντρωθεί λίγο με τα φώτα, με τους προβολείς, αυτό είναι που με δυσκόλευε. Για να δούμε από αυτή την προσπάθεια, τι μπορεί να βγει με την Καλαμαρίδου. Χτυπάει εκεί όπου δεν μπορεί να βγει. Στο κέντρο του γηπέδου. Το θέμα είναι βέβαια και σε τι επίπεδο μπορεί να πει κανείς ότι γίνει ένα σκάουτινγκ για να ξέρουν τα τροτά σημεία του αντιπάλου. Ναι, κάθε ομάδα νομίζω έχει πλέον τον προπονητή της, οπότε μπορεί να αναλύσει και να κάνει τακτική πριν το παιχνίδι, ποια είναι τα δύναμα σημεία της, του αντιπάλου, ώστε να τα εκμεταλλευτεί μέσα στον αγώνα. Έξοχο πέρασμα. Εδώ είδαμε με την Περδικάκη. Απλά να θυμίσουμε ότι οι προπονητές δεν υπάρχουν την ώρα του αγώνα, έτσι, οπότε είναι καθαρά η συνεργασία, την η ψυχολογία. Την ώρα του αγώνα, ναι, είσαι προπονητής του εαυτού σου και της ομάδας σου. Θυμίζεται οπότε κάτι από ταινίστες, πάντως, για να πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ πανομοιότυπα τα δύο αθλήματα και στον τρόπο που γίνονται οι διοργανώσεις με τόσα πολλά ταξίδια κάθε εβδομάδα. Αλλά και στο κομμάτι της ψυχολογίας, πώς πρέπει να διαχειριστείς τις καταστάσεις μέσα στον αγώνα. Έχουμε το άθροισμα των 7 πόντων, αλλαγή στο τερέν. Μετά την προσπάθεια της Καλαμαρίδου, είναι ξεκάθαρο ότι τα κορίτσια με τις κίτρινες φανέλες, τις κίτρινες εμφανίσεις, προσπαθούν να παίξουν γρήγορα. Η Μαναβή με την Καλαμαρίδου. Αντίθετα, δεν θέλουν να αφήσουν περιθώρια. Ένα έξυπνο χτύπημα έχοντας διαβάσει. Ωραίο cut shot. Για την ώρα υπάρχει ισορροπία στο παιχνίδι. Να εξηγήσουμε λίγο και για τους λιγότερο μοιημένους, τι είναι ακριβώς το cut shot. Το cut shot είναι το διαγώνιο χτύπημα στα τρία μέτρα του γηπέδου, στο μπροστινό μέρος. Σερβίς από την Καλαμαρίδου, από την Περδικάκη. Προσπάθεια από την Καλαμαρίδου.
νέος πόντος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτούν τα κορίτσια από εδώ. Το ότι πιο πολλοί οι κοπέλες, οι μικρές, δεν πηδάνε πολύ στο μπλοκ, οπότε αφήνουν ελεύθερο το χώρο για να μπορούν να κάνουν επίθεση. Και αν παίξουν δυναμικό παιχνίδι, νομίζω ότι θα τις βοηθήσει πολύ. Όπως για την ώρα βλέπουμε κοντά στο ξεκίνημα αυτού του αγώνα. Ωραίος κακή υποδοχή άσος με την προσπάθεια της Μαναβή. Το σέρβις είναι καλό. Για τον έκτο πόντο. Αέρας να πούμε δεν υπάρχει που να επηρεάζει, γιατί πάντοτε είναι ένα στοιχείο. Καιρικές συνθήκες. Και πάλι η Μαναβή. Την προσπάθεια να είναι πετυχημένη από την Μπερδικάκη. Παρά το γεγονός ότι σηκώθηκε για μπλοκ. Χρησιμοποίησε τα χέρια της ουσιαστικά και πήρε το που λέμε block out. Ένα ωραίο στιγμιότυπο κενό. Η Αντωνακάκη στο σερβίς. Βάζει δύσκολα ουσιαστικά στον νόμο της Καλαμαρίδου. Νέο Τάσος. Σημάδευε στην τελική γραμμή τώρα. Συνεχίζει με την Αντωνακάκη. Προσπάθεια από την Μαναβή. Στο κέντρο εκεί όπου δεν μπορεί να βγει την μπάλα. Έτσι λοιπόν. Μέχρι στιγμής η Μαναβή με την Καλαμαρίδου χρησιμοποιούν πάρα πολύ στα χτυπήματά τους στο κέντρο του γηπέδου. Και είναι κάτι που ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί οι Περδικάκοι με την Αντωνακάκη. Σερβίς από την Καλαμαρίδου. Προσπάθεια από την Περδικάκη. Τελικά δεν κατάφερε να πάρει τον πόντο, ήταν πιο δυνατό το χτύπημα. Συνολικό άθροισμα 14 πόντων. Αυτό συμβαίνει κάθε 7 πόντους που έχουμε την αλλαγή στο τερέν. Για να δούμε κατά πόσο μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Οι Αντωνακάκη, οι Περδικάκη που όλο ένα και θα γίνονται περισσότερες. Τι χτύπημα, δυνατό σερβίς, out. Τους έδωσε μια ανάσα τώρα. Τα κορίτσια με τα κόκκινα καλύτερα. Και για δούμε από αυτό το σερβίς. Ωραίο πέρασε σημείο. Από την Αντωνακάκη. Πολύ καλό το χτύπημα, άσος. Γενικά τα σερβίς στο κέντρο είναι συνήθως αποτελεσματικά σε όλες τις ομάδες, γιατί μερικές φορές μπερδεύονται οι αθλητές για το ποιος θα πάρει το κέντρο. Συνεχίζει με την Περτικάκη. Η επίθεση από την Καλαμαρίδου. Πολύ καλό το μπλοκ. Είναι αυτό που τόνισε λίγο νωρίτερα η Βίκη Ερβανίτη. Με το μπλοκ είδαμε την Περτικάκη. Πρώτος πόντος με μπλοκ πανηγυρίζεται αρκετά έντονα. Εδώ ξανά, τελευταία προσπάθεια. Για το προβάδισμα και το 9-8. Το μπλοκ είναι και πόντος έτσι ψυχολογίας. Δίνει έτσι ένα βαντάζ στην ομάδα. Προσπάθεια και πάλι με τη μάχη στο φιλέ. Νέα προσπάθεια για το ζευγάρι Περδικάκη και τον Ακάκη και νέος πόντος εδώ από τη μικρή διαγώνιο την οποία σημάδευσε η Περδικάκη. Και βλέπουμε μια αντιστροφή ρόλων στο συν 2 για πρώτη φορά αυτό το ζευγάρι. Αρχίζει να δείχνει στοιχεία που έλειψαν στους πρώτους 6-7 πόντους είτε από το σερβίς ή από την προσπάθεια μπλοκάμινα. Άλλη προσπάθεια εδώ με την επίθεση από την Μαναβή. Πολύ καλή κάλυψη και συνέχεια επίθεση από την Αντωνακάκη, αλλά δεν μπορεί να περάσει όπως θα ήθελε. Μπερδεύτηκε, νόμιζε ότι η μπάλα θα περνούσε. Μαναβή και Καλαμαρίδου. Έτοιμη για το σερβίς με την Μαναβή. Να δει και όπου βγαίνει υποδοχή και συνέχεια η επίθεση από την Περδικάκη. Καλή υποδοχή, σωστή ανάπτυξη, υποδειγματικό τελείωμα. 11-9. Και από το σερβίς της Αντωνακάκη, υποδοχή από τη Μαναβή. Καλαμαρίδη την
προσπάθεια από την Καλαμαρίδου η επίθεση, εκεί όπου πολύ δύσκολα μπορεί να βγει. Ωραίο χτύπημα στην ευθεία, αριστερόχειρα κιόλα. Είναι... Αυτό ήθελα να πω. Κατά πόσο για ένα αριστερόχειρα, έτσι όπως βγήκε η επίθεση και στην πίσω ζώνη. Είναι αγαπημένο χτύπημα για τους αριστερόχειρες η ευθεία, γιατί βολεύει, είναι η έσω στροφή. Οπότε είναι ένα χτύπημα που το χρησιμοποιούν αρκετές φορές. 11-10, προσπαθεί να μαζέψει τη διαφορά, να μην ξεφυγεί. Απόλυτη ισορροπία. Συνήθως το παιχνίδι αρχίζει έτσι να κρίνεται μετά το τεχνικό time-out. Για να δούμε. Αν και κατά πόσο μπορούν. Εδώ βλέπετε πλάνα από τις αθλήτριες, καθώς θυμίζω Μαναβή Καλαμαρίδου. Μετά από 42 λεπτά, στον ημιτελικό κέρδισαν τις Αγριοδήμου Καραγκούνη. Ενώ το ζευγάρι Αντωνακάκη-Περδικάκη νίκησαν 2-1 στον ημιτελικό, το ζευγάρι Σαμπάτ και Χριστοδούλου. Στα προημιτελικά είχε προηγηθεί νίκη με 2-1 τη Μεθενίτη με την Θεοφιλίδου. Και το θέμα είναι βέβαια, εντάξει, σήμερα είναι ένας αγώνας στα ημιτελικά, προημιτελικά, από το αυτιφάσι των ομίλων με τα διαδοχικά μάτς, κατά πόσο αυτό είναι ακόμα πιο επίπονο για τις ομάδες. Σίγουρα ομάδες που έχουν έρθει ειδικά, δεν ξέρω αν τα κορίτσια παίζαν και προκριματικά, είναι πολύ μεγαλύτερη κούραση, σε συνδυασμό με το ότι παίζεις και μέσα στη ζέστη. Αλλά ο τελικός είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, που εκεί τα ξεχνάς όλα και μπαίνεις για να κερδίσεις το χρυσό μετάλλιο. Οπότε νομίζω ότι και οι δύο ομάδες δεν σκέφτονται πια την κούραση. Να πάμε για λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω τον Νίκο Παγιωτέλη. Δεν ξέρω αν έχει εντοπίσει κάτι γενικότερα που θέλει να μοιραστεί μαζί μας. Βλέπουμε ουσιαστικά τις μικρές του τελικού, θα μπορούσαμε να πούμε, οι οποίες ενώ περιμέναμε να παίζουν άμυνα στη πίσω ζώνη, ουσιαστικά να περιμένουν τις επιθέσεις των Μαναβή και Καλανταρίδου, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν και στο φιλέ. Αυτό δείχνει ότι έχει δυσκολέψει τα κορίτσια από την Θεσσαλονίκη. Ενώ να πούμε ότι ευτυχώς υπάρχει ένα μικρό αεράκι, γιατί πριν από λίγο εδώ πέρα κάτω στον αγωνιστικό χώρο η ατμόσφαιρα ήταν κάπως αποπνικτική. Λογικό είναι. Δυσκόλευε κάπως τις προσπάθειες των τεσσάρων αθλητριών. Ευτυχώς τώρα είναι κάπως καλύτερα οι κλιματολογικές, θα μπορούσαμε να πούμε, συνθήκες. Ένας ενδιαφέρον πόντος. Πολύ ωραία επίθεση. Που τελειώνει με την Μαναβή. Ούτως ή άλλως είδαμε το συν 3 λίγο νωρίτερα, 13-10 είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Μέχρι στιγμής τα κορίτσια. Η Μαναβή με την Καλαμαρίδου έχουν πάρει τους περισσότερους πόντους στο κέντρο και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουν εκεί. Για να δούμε. Λοιπόν, από την επίθεση εδώ τώρα, να δούμε κατά πόσο μπορεί με την Αντωνακάκη. Πολύ καλή άμυνα που βγήκε. Ξίσου εντυπωσιακή άμυνα και από την άλλη πλευρά που θα πάρει και την επίθεση με την Αντωνακάκη. Αρχίζει και παίρνει έτσι μια ενδιαφέρουσα τροπή από τις άμυνες που βγαίνουν και από τα τέσσερα κορίτσια, αλλά η Περδικάκη είναι αυτή η οποία θα σημαδέψει εκεί όπου δεν μπορούσε να βγει άμυνα από την Καλαμαρίδου. Κυνηγάει τις γραμμές η Περδικάκη και τις έχει βγει για την ώρα. 14-11, πάμε σε time-out. Time-out. Position, Μαναβή και Καλαμαρίδου. Για να δούμε κατά πόσο μπορούν να κόψουν τον ρυθμό, τον Αντωνακάκη-Περδικάκη. Μαναβή με την Καλαμαρίδου, θα λέει κανείς μετά τον ένατο πόντο και μετά, άρχισαν να νιώθουν μεγαλύτερη πίεση, να ακολουθούν στο σκορ, μια διαφορά που είναι στο συν 3. Πάντως, δεν ξέρω κατά πόσο για εμάς τους ερασιτέχνες του αθλήματος είναι διαφορετική αίσθηση να παίζεις δίπλα στη θάλασσα. Δηλαδή, να παίζεις τέτοια παιχνίδια παίζει καθόλου ρόλο ή είναι η άμμος και μόνο αυτή. Δεν παίζει ρόλο. Όχι, η άμμος είναι που κάνει τη διαφορά. Αν είναι πιο βαθιά, αν είναι πιο σκληρή, εκεί είναι που αλλάζει το παιχνίδι. Και συνήθως, όταν η άμμος είναι πολύ βαθιά, πολλοί αθλητές δεν μπορούν να κάνουν εύκολα δυνατές επιθέσεις και χρησιμοποιούν πιο πολύ σοτ. Αλλά έχουμε δει εδώ να γίνονται καλές επιθέσεις, οπότε νομίζω ότι είναι σε θέση και οι δύο ομάδες να χτυπήσουν δυνατά την μπάλα. Το θέμα είναι επειδή υπάρχουν προσδοκίες και για την Μαναβή και την Καλαμαρίδου, αν μπορέσουν να γίνουν οι επόμενες Βίκη Αρβανίτη, Βάσο Καραντάση που είδαμε λίγο νωρίτερα. Τι είναι αυτό το στοιχείο που θα δώσει το κάτι παραπάνω στην όθηση, δηλαδή οι επιτυχίες και διακρίσεις στα τουρνουά τα οποία θα μετέχουν στο εξωτερικό? Θέλει βήμα-βήμα να γίνει η προσπάθεια, γιατί τα κορίτσια αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει δομηθεί και το πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, μπορούν να συμμετέχουν κυρίως στα futures, που είναι η πρώτη κατηγορία. Και εκεί για να μπορέσει να ανέβει σταδιακά πρέπει να αρχίσεις να μπαίνεις στα μετάλλια, για να μπορέσει να πας στην επόμενη κατηγορία. Οπότε έχουν δρόμο, χρειάζεται πολλή δουλειά, υπομονή, επιμονή. Και
φυσικά στήριξη από χορηγούς, γιατί ταξίδια είναι πάρα πολλά. Πόσο εφικτό είναι να επιτευχθεί ένα στόχος όπως είναι η Ολυμπιακή του 24 στο Παρίσι? Επειδή έχω περάσει από Ολυμπιακή πρόκριση τρεις φορές και άλλες δύο που δεν καταφέραμε να την πάρουμε. Στο τσακ φτάσαμε για το Τόκιο με την Μπένι. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, να πω. Ρεαλιστικά μιλώντας, αφού το έχω ζήσει, χρειάζεται πολύ δουλειά, γιατί οι ομάδες είναι πάρα πολλές και πολύ καλές. Και έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στο εξωτερικό. Πάντως βλέπουμε ότι όσο περνάει η ώρα, πιο εντυπωσιακές επιθέσεις και άμυνες. Ένα τεχνικό χτύπημα έξοχο από την Περδικάκη. Θα κάνει το 16-12. Συν 4, όσο πάει, μεγαλώνει η διαφορά. Νομίζω οι μικρές, ενώ στην αρχή μπήκανε λίγο κουμπωμένες, τώρα έχουν αρχίσει να παίζουν πιο ελεύθερα. Και ίσως έπαιξε και ρόλο το ότι δύο φορές έπιασε μπλοκ η Ιωάννα Πεδικάκη και αυτό τους έδωσε έτσι ένα αβαντάζ. Και αντίστροφα έριξε την άλλη ομάδα. Για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Την πάσα από τη Μαναβή, όχι τελικά το πέρασμα έτσι όπως είδαμε. Και στη συνέχεια δεν κατάφερε να βγει αντίδραση. Έξυπνο θα έλεγε κανείς, μας γέλασε ακόμα και εμάς. Την δεύτερη πάσα ουσιαστικά να είναι πέρασμα. Εδώ ξανά, κοιτάξτε. Παρά την προσπάθεια των κοριτσιών με τα κόκκινα, η Αντωνακάκη και η Περδικάκη. Μειώνει τη διαφορά στους τρεις. Άσχημο σερβίς από την Μαναβή. Ένας εύκολος άκοπος πόντος. Το σερβίς είναι ένα στοιχείο που μπορεί να είναι όπλο, αλλά μπορεί και να φανεί μοιραίο σε ένα παιχνίδι. Οπότε πρέπει να το χρησιμοποιείς όσο γίνεται σωστά για να δυσκολέψει τον αντίπαλο. Από την πάσα της Περδικάκη, ο πέρασμα από την Αντωνακάκη. Έξοχη κίνηση, αυτό που μας είχε πει και λίγο νωρίτερα η Βίκυ Αρβανίτη. Το διαγώνιο χτύπημα. Κάτσε ό,τι από αριστερό χειρά, εντάξει, είναι το αγαπημένο μου χτύπημα. Εδώ, ξανά κοιτάξτε σε επανάληψη. Αλλαγή κατεύθυνσης, ξεγελά την ομάδα που βρίσκεται σε άμυνα. Επίθεση με δύναμη μέσα από την Καλαμαρίδου. Είναι αυτό που είπα, τα κορίτσια δεν χρησιμοποιούν πολύ τον μπλοκ, δεν μένουν πολλές φορές στον μπλοκ, οπότε αν παίξουν δυναμικό παιχνίδι έχουν το βαντάζ πάνω στο φιλέ η Μαναβή με την Καλαμαρίδου. Σερβίς από την Καλαμαρίδου. Όχι από την Περδικάκη, θα πάρει και την επίθεση, τον μπλοκ ήταν θετικό. Αλλά δεν υπάρχει συνέχεια, την άμυνα που έβγαλε η Μαναβή. Και συνεχίζουν 19-14 για πρώτη φορά στο συν 5 και φαίνεται πλέον η κατάσταση να γέρνει υπέρ των κοριτσιών με τα κόκκινα. Τον Ακάκη, Περδικάκη. Άσος, έξοχο σερβίς από την Περδικάκη. Παληθεύεται για ακόμα μία φορά αυτό που έλεγε νωρίτερα η Βίκυ Αρβανίτη. Το πρώτο set point λοιπόν. Για να δούμε κατά πόσο μπορεί να βγει από την Περδικάκη. Με τη βοήθεια του φιλέ θα περάσει και ναι, αυτό είναι το τέλος. 14-21. Συνήθως έτσι γίνεται, όταν σου πηγαίνει το παιχνίδι σε βοηθάει και λίγο η τύχη. Και με τη μέγιστη τιμή της εδώ ξανά η τελευταία φάση εδώ με τα spin που έχει μπάλα. Προσγειώθηκε εκεί όπου δεν μπορούσε να βγει αντίδραση από την Μαναβή. Οπότε κάνοντας έτσι ένα ρεζουμέ, μια σύντομη αποτύπωση, τι ακριβώς είδαμε στο πρώτο σετ. Ξεκίνησε να έχουν το προβάδισμα η Μαναβή με την Καλαμαρίδου, αλλά μόλις έγιναν έτσι δύο καλές φάσεις από τις από τα κορίτσια από την Κρήτη, αντιστράφηκαν οι ρόλοι και πήραν το πάνω χέρι οι μικρές και το κράτησαν μέχρι το τέλος. Για να δούμε τώρα πώς θα ξεκινήσουν στο επόμενο σετ. Για να βάλω σε μια διαδικασία έμεσης πρόβλεψης, αυτό δίνει μεγαλύτερη όθηση στα κορίτσια που μπήκαν με τον ρόλο του outsider να το διαχειριστούν καλύτερα ή δημιουργεί μια πιπλέον πίεση? Σίγουρα βοηθάει να είσαι outsider, παίζεις πιο ελεύθερα, ισχύει αυτό, γιατί το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές, ειδικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που όλες οι ομάδες πάντα μπαίνουν με σκοπό να παίξουν το καλύτερό τους απέναντί μας.
Οπότε πρέπει να σηκώσεις και αυτό το βάρος και να κρατήσεις το επίπεδό σου. Το έχεις κατακτήσει με τις παρτενέρ σου 11 φορές. Μάλιστα ήταν μια περίοδο 12, 13, 14, 15 συνεχόμενα. Πόσο δύσκολο, πόσο πιεστικό ήταν να διατηρήσεις τα σκύπτρα και πόσο έβλεπες να υπάρχουν επιπλέον αντιδράσεις από τα κορίτσια που είχες απέναντί σου. Δηλαδή ήταν πιο δύσκολο να διαβάσεις το παιχνίδι τους από ό,τι διάβαζαν εκείνες στο δικό σας. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι που παίζαμε στο εξωτερικό με τις ομάδες στο παγκόσμιο και διαφορετικό το παιχνίδι που πρέπει να παίξεις στο Πανελλήνιο, γιατί είναι και διαφορετικός ο τρόπος που παίζουν μερικές ομάδες. Χρησιμοποιούν, δεν παίζαν τόσο πολύ δυναμικό παιχνίδι, παίζουν πολύ σωτάκια, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις. Δεν είναι εύκολο να διατηρείς τον τίτλο, όσο κι αν όλοι βλέπουν ξεκάθαρα ότι μια ομάδα έχει υψηλότερο επίπεδο από την άλλη. Γιατί όπως είπα ότι πρέπει να διαχειριστείς καταστάσεις. Αν το κάνεις αυτό και ουσιαστικά δεν παίξεις ενάντια στον εαυτό σου και παίξεις ενάντια στον αντίπαλο, μπορείς να πάρεις το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι εύκολο να το κρατήσεις αυτό. Mm-hmm. Το ξέρουν όλες οι παίχτριές μου, όσες έχω παίξει, πάντα είχαμε μία πίεση όταν παίζαμε στην Ελλάδα, γιατί θέλαμε να διατηρήσουμε τον τίτλο. Και τα καταφέρναμε στο τέλος να το διαχειριστούμε σωστά, ποιο αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχεις να θυμάσαι πιο έντονα και για ποιο λόγο κατέκτησε στην Ελλάδα. Τώρα θα πω. Να δούμε αυτή την επίθεση. Μήπως σκεφτείς λίγο πιο καθαρά. Για να δούμε λοιπόν από την επίθεση αυτό το πλασέ ουσιαστικά από την Περδικάκη. Να λοιπόν. Έχουμε το 2-1. Θυμίζω 21-14. Πήραν το πρώτο σετ. Τα κορίτσια από το Ηράκλειο, Αντωνακάκη και Περδικάκη. Έχοντας και πολύ καλή παρουσία και στις άλλα. Ειδικά θυμίζω ότι η Αντωνακάκη είναι και το νέο λίμπερο της ομάδας του Ολυμπιακού. Σόνι για την Μαναβή. Δεν μπορεί να περάσει μπάλα. 2-2. Βίκη. Ο τίτλος που μου έμεινε πιο πολύ είναι ο περσινός, διότι επέστρεψα από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Είχα κοντά μου την οικογένειά μου και τελικά ήταν και το τελευταίο πρωτάθλημα. Σωστά. Πάντως θα τα πούμε και λίγο αργότερα, γιατί εσύ και αν ταλαιπωρήθηκες από πολλαπλούς και δύσκολους τραυματισμούς, κατά πόσο εύκολο είναι να νιώσεις σίγουρη. Και το βλέπουμε τώρα δυνατό τελείωμα από τη Μαναβή. Να μπορέσεις να επιστρέψεις στην πρώτερη κατάσταση στην οποία βρισκόσουνα. Το 2020 ήταν, το 2019 συγγνώμη, ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για μένα. Γιατί ήρθε αυτός ο πολύ σοβαρός τραυματισμός που συνήθως σημαίνει τη λήξη της καριέρας ενός αθλητή. Είχα ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα. Κατάφερα να επανέλθω μετά από πάρα πολύ κόπο, μετά από πάρα πολύ δουλειά και να νιώσω σίγουρη από την αρχή, γιατί είχα πολύ καλούς συνεργάτες δίπλα μου που με βοήθησαν να πιστέψω ότι μπορώ να επανέλθω και να τους ευχαριστήσω με την ευκαιρία. Καταρχήν ο γιατρός μου που είναι και εδώ σήμερα, ο κύριος Νίκος Σούρας, που με χειρούργησε. Είχα ένα πολύ καλό επιτυχημένο χειρουργείο και έπειτα ο Κώστας ο Ψαρογιώργος, ο θεραπευτής μου και ο Γιώργος ο Βαβέτσης, που με τις δικές τους κατευθύνσεις κατάφερα να ξαναμπω στο γήπεδο πιο δυνατή από ποτέ. Το θέμα είναι αν θα σε ξαναδούμε έστω έξω από τα γήπεδα, με έναν άλλο ρόλο. Φέτος είναι η αλήθεια η χρονιά που θέλω λίγο να ξεκουραστώ, να απολαύσω λίγο την οικογένειά μου, διακοπές. Γιατί είναι κάτι το οποίο μου έχει λείψει όλα αυτά τα χρόνια, οπότε αποφάσισα λίγο να αποστασιοποιηθώ. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι που έχω έρθει εδώ, λίγο ζηλεύω. Λίγο. Μου αρέσει αυτό το κλίμα έτσι, και με κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Είναι φανταστικό τουρνουά. Πάντως για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Air Sports, να σας πω ότι ό,τι έχει εντοπίσει εκ των προτέρων η Βίκη Αρβανίτη, τη βγαίνει εκ των υστέρων και με μεγαλύτερη άνεση. Και βλέπω από κάποια μηνύματα τα οποία δέχομαι να το εξετάσει σοβαρά ενδεχομένως και για σχολιάστρια τέτοιων αγώνων. Λοιπόν, πότε δεν ξέρεις. Συνέχεια στο παιχνίδι μας λοιπόν, καθώς το ζευγάρι Περδικάκη Αντωνακάκη προηγείται. Και εδώ έρχεται αμέσως η ισοπάριση με το 5-5. Ένα σετ που φαίνεται να έχει δρόμο και να είναι ενδεχομένως μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτό που παρατηρήσαμε στο πρώτο σετ. Εγώ είπα μετά το τεχνικό time out θα δούμε ποια ομάδα θα πάρει τα ενία. Ωραία. Πάσα, εκεί όπου τελικά με την Αντωνακάκη έρχεται ο πόντος, και την κυρία Ράντσιου.
Τους έχει βγει, 100% έχουν στο cut-shot, οπότε συνεχίζουν και το κάνουν τα κορίτσια. Το θέμα τι αντίδραση μπορεί να βρει το ζευγάρι Μαναβή Καλαμαρίδου σε αυτόν τον τρόπο επίθεσης. Θα πρέπει να προσαρμοστούν, γιατί τα κορίτσια δεν παίζουν από την Κρήτη, δεν παίζουν πολύ με δυνατά χτυπήματα, αλλά πιο πολύ με shot. Οπότε πρέπει να προσαρμόζουν την άμυνα, να έρθουν λίγο πιο μπροστά, για να μπορέσει η Δήμητρα να βγάλει τα cut-shot. Το θέμα είναι ότι όσες φορές όμως και τώρα είδαμε κάποια από τα δύο κορίτσια, Αντωνακάκη, Περδικάκη, να σηκώνεται για μπλοκ, κάνει πιο εύκολο το έργο του άλλου ζευγαριού, ίσως τελικά να είναι μια τακτική που τους βολεύει να μην επιδιώκουν τον μπλοκ. Καμιά φορά, ναι, είναι περίεργο, αλλά μπορεί να μην πηδάει μπλοκ μια ομάδα και να σε δυσκολεύει, ανάλογα το στυλ παιχνιδιού που παίζεις, σαν αθλητή, σαν ομάδα. Αλλά επειδή τα κορίτσια έχουν δυνατή επίθεση, νομίζω το γεγονός ότι αν δεν πηδάνε οι κοπέλες που συνήθως τις περισσότερες φορές κάνουν drop, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν, να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το δυναμικό παιχνίδι τους. Από την προσπάθεια του σερβίς με την Μαναβή, το πέρασμα από την Περδικάκη, είναι out. Δεν υπολόγισε σωστά. Στο line shot πρέπει να βάλεις αρκετό spin για να μείνει μπάλα μέσα στο γήπεδο. Μίλησες λίγο νωρίτερα για τις ιδιαιτερότητες σε αυτό το επίπεδο, για αυτό το υψηλό επίπεδο που μπορεί να έχει η άμμο. Μπάλα, παίζει ρόλο. Φυσικά και παίζει ρόλο. Στα παγκόσμια χρησιμοποιούμε την Ικάσα, η οποία είναι πιο μικρή σε μέγεθος και είναι λίγο πιο δύσκολη στην υποδοχή. Η γκαλά που παίζουμε στο Πανελλήνιο θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εύκολο να προσαρμοστείς και να κάνεις υποδοχή, γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο να πιέσεις πάρα πολύ με το σέρβις. Είναι πιο μεγάλη η μπάλα. Και να δούμε αν θα ξεσηκωθεί λίγο και η κερκίδα, γιατί είναι η αλήθεια ότι αρκετή ηρεμία παρακολουθούμε. Ναι, πρέπει λίγο να ανέβουμε. Είχαμε περισσότερες προσδοκίες για να πω την αλήθεια. Και τώρα νομίζω ότι ανεβαίνει και το παιχνίδι, αρχίζει να παίρνει το προβάδισμα η άλλη ομάδα, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε και τρίτο σετ. Δεν αποκλείεται καθόλου. Να δούμε. Κακό τελείωμα από την Περδικάκη. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι η κούραση σίγουρα θα παίξει ρόλο. Είναι τα διαδοχικά παιχνίδια που έχουν δώσει τα κορίτσια. Σίγουρα έχουν παίξει περισσότερα. Οι μικρές. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ξεκίνησαν από τα προκριματικά, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχει να κάνει ότι όταν η μία ομάδα παίρνει το προβάδισμα, πέφτει η άλλη. Για να δούμε. Και από την επίθεση από την Αντωνακάκη. Η Μαναβή είναι αυτή, η οποία πολύ δυνατά θα δει την άμυνα της Αντωνακάκη, η οποία θα πάρει την επίδεση. Διαφέρον ράλι. Στην πίσω ζώνη, out. Δεν σημάδεψε σωστά η Καλαμαρίδου, βιάστηκε. Ήταν μια καλή ευκαιρία τώρα να φύγουν αρκετά μπροστά. Λέει διαφορά, εγώ θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής, όσον αφορά τους πόντους που κερδίζει τα κορίτσια με τα κόκκινα, είναι περισσότερο από τα λάθη στις επιθέσεις και λιγότερα από τις δικές τους ενέργειες, σε μπλοκ και άμυνας. Σίγουρα, ναι. Για να δούμε την επίθεση που θα πάρει η Μαναβή. Πολύ καλή αντίδραση και επίθεση από την Περδικάκη. Ναι, επίθεση από τη Μαναβή. Και πάλι out. Δεν θέλει την ερχόμενη άστοχη ενέργεια. Ναι, εύκολη πόντι. Καλύτερα μερικές φορές, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να χτυπήσεις δυνατά την μπάλα, να τη δώσεις πάλι στον αντίπαλο, να έχεις την ευκαιρία να την ξαναπαίξεις. Το εύκολο λάθος πάντα στοιχίζει. Για πες μας τώρα, επειδή πάντα το ρωτάω σε όλα τα αθλήματα, πρώην αθλητές και υψηλού επίπεδου, αυτό που λες, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις μέσα, γιατί απ' έξω φαίνεται πολύ διαφορετικά, πολύ πιο εύκολο. Απ' έξω μπορείς να πεις πάρα πολλά μέσα στο παιχνίδι όμως. Κάτι που απ' έξω για μας φαίνεται απλό, δεν είναι για τον αθλητή. Μερικές φορές, αν εγκλωβιστείς σε αυτό το άθλημα, μπορεί να βλέπεις το γήπεδο πάρα πολύ μικρό. Οπότε, γι' αυτό είπα και το τονίζω, ότι η ψυχολογία, ειδικά στο γυναικείο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και το κάνει ακόμα πιο απρόβλεπτο, ακόμα ακριβώς πιο ασταθές. Ακόμα και έχουμε δει διαφορές μεγάλες και να ανατρέπονται. Το αντρικό που θα δούμε αργότερα, γενικά με το γυναικείο, πόσο μεγάλη διαφορά έχει στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή σε δύναμη των πραγμάτων υπάρχει, σε τεχνικό επίπεδο, είναι τα ίδια. Νομίζω ότι οι άντρες όχι, είναι λίγο πιο. Δηλαδή αυτό που μας περιγράφεις ως ατέλειες μιας ομάδας ή προτερήματα, τα ίδια μπορούμε να το δούμε και στο αντρικό. Μπορούμε να τα δούμε, απλά οι άντρες καλύπτουν λίγο παραπάνω το παιχνίδι τους, γιατί είναι πιο δυναμικό. Οπότε μπορούν να το. Δηλαδή ακόμα και μια κακή πάσα, μερικές φορές θα τη χτυπήσουν δυνατά. Ενώ στις γυναίκες δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Κάκι στο σερβί, στο τώρα χειρότερο. Τα κορίτσια έχουν κάνει αρκετά λάθη και ξαναδώσανε ανάσα στις κοπέλες, οι οποίες πιστεύω μπορεί να το εκμεταλλευτούν. Για να δούμε. Πάντως ήταν το χειρότερο σερβί που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Την μπάλα μόλις
και έφτασε στο φιλέ από το σερβίς της Καλαμαρίδου. Εδώ ευκαιρία να δροσιστούν τα κορίτσια. Μερικές φορές καλύτερα να δίνεις εύκολα την μπάλα μέσα παρά να το χάνεις. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο όλα αυτά μπορούν να βγουν στην συνέχεια. Πάντως για την ώρα βλέπουμε 31 βαθμοί Κελσίου. Εδώ στο Σύνταγμα που έχει μετατραπεί από την περασμένη Παρασκευή σε έναν χώρο άθλησης του Beach. Περίπου 800 άτομα παρακολουθούν αυτή την ώρα το παιχνίδι που βλέπετε εσείς μέσα από τις συχνότητες του Air Sports. Θα πρέπει να ακούσουμε έτσι λίγο πανηγυρισμό από τα κορίτσια για να ανέβει λίγο και το κοινό. Λες και σε άκουσε πάντως. Αλλάζω απόψη. Άσε το σχολιασμό, γίνε προπονητρία. Λοιπόν, το είπε και το έκανε η Μαναβή. Αυτό ακριβώς έκανε με την Καλαμαρίδου. Και ενώ στο σερβίς είναι έτοιμη η Αντωνακάκη. Εδώ, Γεωργίνα Αντωνακάκη. Ερακλειώτησα πρώην του Ασκληπιού, της ομάδας του Ηρακλείου. Φέτος την είδαμε ως λίμπερο στον Παναξιακό, με πολύ καλή παρουσία. Θα πάρει και την επίθεση η Αντωνακάκη. Καλή άμυνα από την Καλαμαρίδου και η επίθεση με το αριστερό. Αστραπιαία κίνηση. Δεν αφήνει εύκολα να βγει αντίδραση. Ήταν μια απόδειξη ψηλού επίπεδου τουλάχιστον από αυτό το ζευγάρι που έχουμε προσδοκίες, είναι αλήθεια, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαναβή. Για να δούμε από την επίθεση που θα βγει από την Περδικάκη. Έξυπνο χτύπημα πίσω από τον μπλοκ. Δεν είναι εύκολο για τον αμυντικό. Πρέπει να το διαβάσει για να το πιάσει. Διαβάζει όμως την ώρα που είσαι στον αέρα. Έχεις προαποφασίσει το χτύπημα. Μερικές φορές, ανάλογα με την τακτική που ακολουθούμε σε μπλοκ και άμυνα, είτε μπορείς να το προαποφασίσεις, είτε αν ξέρεις ότι είναι αγαπημένο χτύπημα ενός αθλητή, το περιμένεις. Αν δεις ότι πηγαίνει για σοκ. Έχει βγει το μπλοκ στα κορίτσια. Είναι το τρίτο του Περδικάκη. Ναι. Συνολικά στο παιχνίδι. Όσες φορές, ενώ δεν έχει μείνει πάρα πολλές φορές το μπλοκ, όσες φορές έχει μείνει είναι αποτελεσματική. Χτυπάμε ποδαράκια. Άντε να ξεκινάμε. Εδώ, ο τελευταίος πόντος, είδατε. Έτσι. Και με την Περδικάκη έτοιμη να σερβίρει. Σημαδεύει εκεί όπου βγαίνει δύσκολα η υποδοχή από την Μαναβή, η οποία θα πάρει την επίδεση. Πετυχημένη. Το αγαπημένο σημείο που είπαμε. Στο κέντρο. 13-12. Φαντάζομαι ότι και εσείς, όπως και εμείς, παρακολουθείτε λίγο διαφορετικά. Μπαίνετε και τα καλά μέσα στην άμμο, μετά όσο μας λέει η Βίκυ Αρβανίτη. Μια ζωή στο beach, ουσιαστικά και με πολλές επιτυχίες και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό ή πανελλήνιο. Ωραία άμυνα. Για να δούμε και από την επίθεση της Μαναβή. Τώρα είναι η σειρά της Περδικάκη, να μην μπορέσει να περάσει έτσι όπως θα ήθελε, η μπαλά μένει στο φιλέ. Τώρα πρέπει να κρατήσουν τα κορίτσια από εδώ. Γιατί μια καλή άμυνα ή ένα καλό μπλοκ πάντα πιέζει τον αντίπαλο. Και επειδή βλέπω τον Νίκο Παγιωτέλη να λυκνίζεται έτσι με τους ρυθμούς, περισσότερο από τους θεατές θα πω. Νίκο, τι έχεις να προσφέρεις έτσι και να συνεισφέρεις στην κουβέντα μας. Η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνω το παιχνίδι γιατί έχει αυτές τις συνεχόμενες αλλαγές στο σκορ με τις δύο μικρές από την Κρήτη να τις βλέπουμε κιόλας να μάχονται και πάνω στο φιλέ. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν το περιμέναμε. Αυτό κιόλας είναι ίσως θα μπορούσαμε να πούμε που έφερε και την ανατροπή καθώς Δήμητρα και Μυρτό δεν το περιμέναν αυτό και φοβερός πόντος αυτή τη στιγμή από τις δύο μικρές οι οποίες δείχνουν το παλεύουν. Δεν τις έχει ρίξει ψυχολογικά το γεγονός ότι έχουν βρεθεί και δύο φορές σε αυτό το σετ με τρεις πόντους πίσω και να λοιπόν που δείχνουν ότι έχουν την ψυχολογία αυτή τη στιγμή να το παλέψουν ακόμα και για ένα 2-0 καθαρό. Εδώ είδατε την προηγούμενη ενέργεια, 14-13 για το ζευγάρι Μαναβή Καλαμαρίδου. Είναι σημαντική αυτή η αλλαγή τώρα. Και να. Και την πήραν τα κορίτσια. Θα λέει κανείς ότι είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από τον 12ο πόντο και μετά σε σχέση με το προηγούμενο σετ, όπου θυμίζω ότι τα κορίτσια του Δακάκη και Περδικάκη το πήραν 21-14. Και από τα δεν χέρια. Δεν θα ρισκάρει το σερβις τώρα η Δήμητρα, το βάζει απλά μέσα. Το είδατε. Και δικαιώνεται με άσχημα. Όπως και η Βίκυ. Μάλιστα. Βλέπετε πόσο απλό είναι και γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολο. Και το beach volley 16-13. Μια αντιστρόφως ανάλογη εικόνα για την Μαναβή με την Καλαμαρίδη σε σχέση με το προηγούμενο σετ. Και από την πάσα η επίθεση της Περδικάκη, το μπλοκ είναι αποτελεσματικό της Καλαμαρίδου.
Νέα προσπάθεια με την αριστερό χέρα του Νακάκη. Τώρα σειρά με την Μαναβή. Καλή άμυνα, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτό που έκανε λίγο νωρίτερα, σε αυτή τη βουτιά η Περδικάκη. Τι βλέπετε. Ήταν ένας καθοριστικός πόντος αυτός. Βέβαια, αν και έχουμε δει ειδικά στο beach πράγματα και θέματα, νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά η ζυγαριά και γέρνει. Δίνει ανάσα κυρίως τα κορίτσια από εδώ, το ότι ξεφεύγουν λίγο στο σκορ και δεν είναι συνέχεια κοντά με τις κοπέλες. Πάντως το βλέπεις λίγο και από τα βλέμματα, από την έκφραση προσώπου τώρα, επειδή είναι μπροστά μας η Μαναβή με την Καλαμαρίδο, ότι είναι πολύ λιγότερο αγχωμένες, πιο απελευθερωμένες, εγώ θα έλεγα. Μόλις φεύγει λίγο η διαφορά, το καταλαβαίνεις αμέσως. Και επειδή το έχω ζήσει και ως αθλήτρια και τώρα το βλέπω και απ' έξω, είναι πολύ εύκολο να το αναγνωρίσεις αν υπάρχει πίεση ή όχι. Επειδή προσπαθώ να σε πιάσω λίγο αδιάβαστη τώρα, λέμε τώρα, έχεις να θυμάσαι τρομερές ανατροπές που είτε από εκεί που χάνατε, κερδίζατε ή το ανάποδο. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που σου έχει μείνει έτσι στο μυαλό. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αλλά νομίζω είχαμε κάνει μια ανατροπή. Να πω τώρα τα πιο κοντινά που θυμάμαι. Με την Μπένι, με Ρωσία, χάναμε 14-11 στο tie break και το κερδίσαμε 16-14. Με Ρωσία κιόλας. Γενικά δεν πρέπει ποτέ να πάβεις να προσπαθείς και να μην το βάζεις κάτω, γιατί όλα τα σκορ ανατρέπονται. Όπως επίσης και έχουμε χάσει κιόλας από σκορ που δεν το περιμένεις. Όπως? 20-17. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν από αυτή την υποδοχή, η πάσα της Αντωνακάκη με την Περδικάκη να σημαδεύει εκεί στη γωνία. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, το έχουμε δει, και στις πιο έμπειρες και στις πιο άπειρες φυσικά. Γιατί παίζει ρόλο αν μια ομάδα πάρει 2-3 πόντους, έστω και αποτύχει μερικές φορές, πέφτει η ψυχολογία σου και δεν σου βγαίνει τίποτα. Για να δούμε από την επίθεση τώρα με την Μαναβή, με μπλοκ, αυτή τη φορά. Ωραίο ασεδάκι, έτσι το λέμε εμείς, του Beats. Θέλει να το ξανακούσει ο Νίκος Παγιωτέλης, γιατί έχει άγνωση λέξη. Πώς το είπες? Ασεδάκι, ασεδάκι. Αυτό που πίσω λέμε από τον μπλοκ. Πλασεδάκι που το ξέρει ο Νίκος από τη σάλα. Πάντως κατάφερε γρήγορα και έφυγε και προς την πορεία της μπάλας η Αντωνακάκη, αλλά δεν κατάφερε να βγάλει την άμυνα. Η επίθεση της Αντωνακάκη. Παρά λίγο να απειλήσει με την Μαναβή. Το και είδε. Θα βγάλει την άμυνα. Υπάρχει την επίθεση στην πίσω ζώνη. Εντυπωσιακή άμυνα από την Περδικάκη. Ένα ενδιαφέρον πόντο. Μαναβή να υψώνει την Καλαμαρίδου. Πολύ καλή άμυνα και πάλι για την Αντωνακάκη. Άλλωστε φαίνεται εδώ και η αξία της και ως λίμπερο. Υψώνει για την Περδικάκη. Ο πιο ενδιαφέρον πόντος. Ωραίο ράλι. Να λοιπόν ένα ράλι με διαδοχικές άμυνες. Τα χειροκροτήματα και για τις δύο ομάδες. Εδώ ο σκηνοθέτης μας, ο Νίκος Μόμπος, μας δείχνει την εντυπωσιακή άμυνα που βγήκε διαδοχικά. Η επίθεση από την Περδικάκη. Μ' αρέσει που τα κορίτσια εδώ δεν το παρατάνε, παρόλο που έχει φύγει το σκορ. Το παλεύουν. Γιατί αυτό θα δώσει όθηση για το επόμενο σετ. Ακόμα και αν χάνεις, πρέπει να βρεις ρυθμό για το τρίτο σετ. Για να δούμε. Από αυτή την επίθεση από την Περδικάκη, και ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει λιγάκι, τόσο για εμάς είναι πολύ πιο κομφερτή. Φαίνεται ότι έχει βρει την περπατησιά της. Καλαμαρίδου, τα κορίτσια με τα κίτρινα βλέπετε εδώ. Μαναβή Καλαμαρίδου. Αυτός είναι ο πόντος που αν το κατακτήσει το Φαρίζουν, το πρώτο set point στο σημερινό παιχνίδι για Μαναβή Καλαμαρίδου. Καλαμαρίδου έτοιμη για το σερβίς με το αριστερό. Υποδοχή από την Περδικάκη. Την πάσα που πήρε θα πάρει την επίδεση. Πολύ καλή ενέργεια. Δεν τα παρατάνε τα κορίτσια και καλά κάνουν άλλωστε. Όσο ωραίο και αν είναι για τους θεατές να βλέπουν tie break, όμως για τους αθλητές. Δεν τελειώνουμε το σετ, έχουμε όμως ακόμα 5 ευκαιρίες. Εμείς θέλουμε πολύ να δούμε ένα τρίτο σετ. Εννοείται. Να υπάρχει έτσι αγωνία. Εννοείται, για έναν ουδέτερο παρατηρητή, εννοείται. Και για να δούμε, 20-15. Και τώρα αυτό είναι το τέλος. Το 1-15 με το σερβίς στο φιλέ. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κάνω πρόβλεψη τώρα τι θα συμβεί. Πάμε πάλι εμπειρικά. Είναι η ομάδα που ισοπαρίζει και το παίρνει με έτσι εμφατικό τρόπο, γιατί με τον ίδιο τρόπο απάντησε. Δεν υπάρχει στατιστική που να δείχνει ότι όποιος παίρνει το δεύτερο απαραίτητα παίρνει και το τρίτο. Τα έχουμε δει όλα.
Οπότε νομίζω στο tie break αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι ποιος θα ξεκινήσει καλύτερα, γιατί είναι λιγότεροι πόντοι, οπότε δεν έχεις δυνατότητα να ανακάμψεις εύκολα μετά αν φύγει το σκορ. Οπότε όποιος κάνει το καλύτερο ξεκίνημα νομίζω θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει και τον αγώνα. Νίκο Παναγιωτέλη, βλέπω κινητικότητα στις κερκίδες, ό,τι μπορέσεις να βρεις, εννοείται. Σε μουτ καλοκαιρινό με τα γυαλιά, σε βλέπω εδώ πέρα, έτοιμο. Δεν πάμε παραλία, είμαστε στην παραλία. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Παγιωτέλη, θα μας κάνει έτσι ένα σχόλιο γενικότερα, μετά όσα είδαμε, λίγο πριν το τελευταίο, έτσι θα παρακολουθήσουμε. Να λοιπόν, που αυτό που περιμέναμε από την αρχή, ότι οι μικρές δεν θα τα παρατήσουν και κυρίως δεν θα τα παρατήσουν ειδικά στο δεύτερο σετ όταν βρέθηκαν ακόμα και με 4 πόντους πίσω. Είδαμε στο προηγούμενο σπουδαίο ράλι και από τις δύο ομάδες φοβερές άμυνες και επιθέσεις, πανέξυπνα Γεωργίνα και Ιωάννα, για να μην κουράζει μία την άλλη, πετούσε την μπάλα στο αντίπαλο τερέν, θα μπορούσαμε να πούμε, ούτως ώστε να προλάβουν να πάρουν τις ανάσες και να βγάλουν μια ακόμα άμυνα. Χάσαν τον πόντο καθαρά από ατυχία. Να δούμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο σετ τι είναι αυτό που μας περιμένει. Και να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Πάντως, ωραία επίθεση στο μικρό διαγώνιο. Ξεκινάει δυναμικά. Να θα παρακαλέσω λίγο το μικρόφωνο να κλείσει. Ευχαριστώ από τον Βαν. Μυρθώ Καλαμαρίδου, κερδίζει το πρώτο πόντο. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο σετ. Από την πάσα της Αντωνακάκη. Περδικάκι, διαβάζει πολύ σωστά. Πίσω από τον μπλοκ, από το σημαντικό. Ασεδάκι. Άρεσε τον Νίκο Παγιωτέλη. Κοίταξε, Νικόλα, μην το λες και στη σάλα, έτσι. Μας μαθαίνει η Βίκη καινούργιες λέξεις. Είναι για τον πίτσο όμως. Λοιπόν, έχουμε το σερβίς τώρα, που βρίσκει σε ετοιμότητα την Καλαμαρίδου. Θα πάει την πάσα από τη Μαναβή. Την περίμενε και στην άμυνα. Περδικάκι. Ωραίο μπλοκ. Και το μπλοκ στημένο. Στον χρόνο, έχοντας και την απαιτούμενη καθετότητα, θα έλεγα, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με 2-1. Εδώ, η προηγούμενη φάση. Σε αυτό το Super Slow Motion θα ευχαριστήσω τον Νίκο Σβόμπο. Μας δείχνει ακόμα μία από τις έτσι εντυπωσιακές φάσεις, που δεν είναι και λίγες, είναι η αλήθεια, σε αυτό τον τελικό των κοριτσιών. Μέχρι στιγμής έχει διάρκεια 41 λεπτά. Ένα πιο ανταγωνιστικό σετ βλέπουμε μέχρι στιγμής. Να δούμε. Το σερβις στο φιλέ είναι κάτι που όλοι οι προπονητές όταν το βλέπουν θέλουν να τραβήξουν τα μαλλιά τους. Το έχουμε ζήσει κι εμείς. Μανώλης πάντως δεν ξέρω αν έχει χάσει μαλλιά από αυτό. Αλλά το καπέλο του έβγαζε. Θα το ακούσουμε το Μανώλη Ρουμελιώτη. Θα το έχουμε τη χαρά. Ένας προπονητής μεταξύ άλλων είχε οδηγήσει σε υψηλές πτήσεις και την Βική Αρβανίτη να σχολιάζει τον τελικό των ανδρών. Την καλύτερη μας τετραετία είχαμε κάνει με τον Μανώλη και με συμπαίκτρια τη Βάσο. Οπότε και για εμάς θέλουμε να πούμε λίγο πιο πολύ στα ενδότερα ενός αθλήματος, με τις ιδιαιτερότητες του τέτοιοι άνθρωποι είναι έτσι μια πολυτέλεια. Λοιπόν, έχουμε double score, την Αντωνάκη με την Περδικάκη. Οι Ρακλιώτισες προηγούνται. Εδώ βλέπετε από τις κατάμεστες κερκίδες, περίπου στα 800 άτομα, τόσα έχουν φιλοξενηθεί. 10 φορτηγά άμμο και είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που υπάρχει ένα βίντεο που στήθηκε στην καρδιά της άμυνα, της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Αυτό το γήπεδο το οποίο φιλοξενεί όχι μόνο τους θεατές, επισήμους, δημοσιογραφικά, αποδυτήρια, χώρο για ιατρική περιποίηση, δεν του λείπει σε τίποτα. Και όλα αυτά φανταστείτε ότι μέσα σε μια κάτι λιγότερο από μία μέρα στήθηκαν και εδώ βλέπουμε τα highlights από το ξεκίνημα του τρίτου σετ. Για όσους συντονίστηκαν τώρα με το Earth Sports, να πούμε με τα κίτρινα είναι η Μαναβή με την Καλαμαρίδου, με τα κόκκινα η Αντωνακάκη με την Περδικάκη που πήραν το πρώτο σετ 21-14, ισοφάρισαν τα κορίτσια με τα κίτρινα 21-15, για την ώρα μπροστά η Αντωνακάκη με την Περδικάκη. Πολύ δυνατό το διαγώνιο καρφί της Καλαμαρίδου, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να βγει άμυνα από την Περδικάκη. Έχει μπει δυναμικά τώρα η Μυρτώ, χτυπάει όλες τις μπάλες. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Στοιχεία ευνηδιασμού στο τρίτο σετ μπορεί να βρει μια ομάδα να τη άλλη. Σε οποιοδήποτε έτσι παιχνίδι ή διοργάνωση.
να κρατάς πράγματα για το τέλος. Μπορεί να συμβεί, ναι, γιατί έχουν περάσει δύο σετ, όπου έχεις δει λίγο πώς παίζει ο αντίπαλος και μπορείς να αλλάξεις κάποια πράγματα. Δηλαδή τώρα νομίζω και οι, και οι τέσσερις κοπέλες ξέρουν περίπου τα χτυπήματα η μία της άλλης. Το θέμα είναι να μπορέσεις να προσαρμοστείς. Καλαμαρίδη το χτύπημα. Δείχνει ότι έχει βρει τον δικό της ρυθμό. Και το κέντρο είναι κάτι που δεν έχουν προσαρμοστεί τα κορίτσια από εκεί, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά χτυπήματα και πρέπει να υπάρξει άμυνα εκεί. Και πέρα από τις επιθέσεις, θεωρείς ότι και στο σερβίσο να σημαδεύεις το κέντρο είναι έτσι ένας σίγουρα πιο εύκολος δρόμος, έτσι. Ναι, και σε κάθε περίπτωση να μην δίνεις εύκολους πόντους με το σερβίσο. Για να δούμε από αυτή την προσπάθεια να περάσει μπάλα. Η επίθεση που θα πάρει με τη Μαναβή, εντυπωσιακό του κάρφωμα. Πολύ καλό άλμα. Δεν είναι και εύκολο να κρατήσει κανείς. Δεν μιλάμε για θάλα, μιλάμε για άμμο. Και έχοντας περάσει αρκετή ώρα, εδώ κοιτάξτε ξανά το κενό. Είναι στοιχεία κλάσης, ποιότητας που φανερώνει και η Μαναβή αλλά και η Καλαμαρίδου. 5-5. Περδικάκι ψώνει για την Αντωνακάκη και χωρίς ισορροπία. Λογικό να πανηγυρίσει. Παρόλο που δεν ήταν καλή πάσα, έφυγε πίσω από τα 3 μέτρα, βρήκε τη λύση. Δεν θέλω να χάσω το προβάδισμα. Πάντως είναι εντυπωσιακό βλέποντας φέτος το Παναξιακό την Αντωνακάκη ως λίμπερο. Και στον beach volley που έχει πολλαπλούς ρόλους, βλέπεις πώς βγήκε η άμυνα, πώς βγήκε η επίθεση, λειτουργήσε και σαν ακραίος και σαν διαγώνιος. Στον beach volley πρέπει να ξέρεις να τα κάνεις όλα. Σίγουρα υπάρχει και εξειδίκευση, δηλαδή δεν θα παίξει μπλοκ η Γεωργίνα, αλλά θα πρέπει να μπορεί να κάνει επίθεση, παρόλο που δεν τη χρησιμοποιεί στη σάλα όλο το χειμώνα. Πάντως ήταν εξαιρετική η προηγούμενη της Αντωνακάκη. Και ενώ συνεχίζει να έχει χέρι-χέρι, πόντο-πόντο τις δύο ομάδες εδώ. Νομίζω πλέον τα κορίτσια, επειδή κάνουν σέρβις τακτικής περισσότερο και χωρίς να πιέζουν, είναι πιο αποτελεσματικό από ό,τι πριν, που είχαν και χαμένες προσπάθειες. Συγκλίνουν πιο πολύ στο κέντρο, αφήνοντας χώρο στα πλάγια. Αλλάξανε θέσεις τώρα. Από την Περδικάκη, ύψον, η Αντωνακάκη, Περδικάκη τώρα. Ωραία επίθεση. Θα πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα, εγώ θα έλεγα, γιατί έκανε νωρίτερα η Καλαμαρίδου. Η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι που τις είχα δει τις κοπέλες, είχα συνηθίσει ότι ειδικά η Ιωάννα ότι χτυπάει πιο πολλές μπάλες, αλλά σε αυτό το παιχνίδι μπήκε και πιο πολύ κάνει shot. Δεν χτύπησε τόσες πολλές. Αυτή νομίζω ήταν η πρώτη-δεύτερη επίθεσή της. Εδώ, αυτή. Δεν ξέρω αν βρήκε μπλοκ. Όχι, δεν βρήκε μπλοκ. Δεν φάνηκε. Να λοιπόν, και πάλι πόντο-πόντο συνεχίζει. 8-7 εδώ θα φανεί καλύτερα. Όπως επίσης όσες φορές έχει μείνει στο μπλοκ είναι πιο αποτελεσματική. Από εδώ και πέρα τώρα είναι το κρίσιμο σημείο, όποιος θα φύγει και θα πάρει προβάδισμα ή αν θα πηγαίνει πόντο-πόντο μέχρι το τέλος, θα δούμε. Και το να πηγαίνει πόντο-πόντο, άσος από την Περδικάκη. Και είναι η στιγμή που καμία ομάδα δεν πιέζει με σέρβις. Κάνουν απλά σέρβις τακτικής. Εδώ, τελευταίος πόντος. Αλλάξαν θέσεις και τα κορίτσια τώρα. Είναι κάτι που προσπαθούν, το κάνουν πολλές φορές οι ομάδες για να λίγο να αλλάξουν την τακτική του αντιπάλου. Το πέρασμα από την Μαναβή. Ψώνει για την Περδικάκη. Τώρα ευκαιρία. Βρήκε σε αντίθετη κατεύθυνση που έκανε η Περδικάκη, οπότε πόντους. Και το ζευγάρι Καλαμαρίδη Μαναβή, εδώ ξανά το μπλοκ. Εδώ, σε αντίθετη κατεύθυνση. Καλαμαρίδου. Προσπάθεια από την Αντωνακάκη. Δεν θα καταφέρει να σημαδεύσει σωστά. Υπάρχουν και τέσσερις επόπτες εκτός από τους δύο διαιτητές. Τώρα θα πρέπει να προετοιμαστούν μήπως κάνει κάτσο ότι... Α, αλλάξανε παίχτρια βασικά. Για να δούμε. Με την προσπάθεια από την Περδικάκη, δεν το έκανε. Τι να πω, η εικόνα τα λέει μόνη της. Τα ακούτε πριν, τα βλέπετε μετά. Εδώ ξανά, προηγούμενη ενέργεια.
Η μπάλα προσγειώνεται στο τερέν της Μαναβή με την Καλαμαρίδου. Καλαμαρίδου, το μπλοκ, τελικά είναι μέσα. Το ντουμπλάρισμα δεν ήταν αρκετό για να βγει εκεί από την, από την Αντωνακάκη. Ήταν ένα καλό σπάσιμο στο μπλοκ, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Για την ώρα όμως 10-10. Θυμίζουμε τρίτο και τελευταίο σετ και όλους τους 15 πόντους. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Με ελάχιστη διαφορά 2 πόντους. Για να δούμε αν θα έχουμε λήξει στους 15 ή σε μεγαλύτερη διάρκεια που θα κρατήσει αυτό το σετ. Με την Μαναβή, χτυπάει εκεί όπου είναι μέσα, βρέχει βρει. Ωραίο, αγαπημένο της Δήμητρας νομίζω η ευθεία, αλλά σε πολύ ωραίο σημείο κιόλας. Και πολύ δύσκολα όπως φάνηκε και εδώ μπορούσε να βγει αντίδραση στην άμυνα. Με τη Μαναβή έτοιμη να σερβίρει. Συνεχίζει η σερβίς τακτικής και δυσκολεύει. Και ολοκληρώνεται αυτή η δυσκολία, δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Πάντως βλέπουμε εδώ την Δήμητρα Μαναβή. Για να δούμε από το time out αν θα μπορέσει να υπάρξει μια αντιστροφή ρόλων από την πλευρά της Αντωνακάκη και της Περτικάκη, αν θα συντηρήσει ένα προβάδισμα που έχει Μαναβή με την Καλαμαρίδου. Νίκο Παγιωτέλη, είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως διαβάζουν Καλαμαρίδου και Μαναβή τις φάσεις. Το είδαμε και νωρίτερα, ότι που έτρεξε αμέσως η Μαναβή να γυρίσει ουσιαστικά σαν μπλοκέρ στη θέση της Μυρτός, η οποία έχει χάσει τον βουματισμό της. Είναι απίστευτο το πώς επικοινωνούν σε αυτό το σετ. Είναι ίσως αυτό το οποίο τους έλειψε προηγουμένως και στο οποίο υπέπεσαν σε πολλά λάθη. Πολλοί νέοι άνθρωποι, βλέπετε, παρακολουθούν αυτούς τους τελικούς. Μετά το τέλος του τελικού των γυναικών θα υπάρξει και αυτός των ανδρών. Και επίσημη, τον κύριο Καραμπέτσο, από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Και από τους celebrity που αγωνίστηκαν νωρίτερα, θα δείτε ένα μικρό στιγμιότυπο. Λίγο αργότερα, που είχε και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Ξεκίνησαν 2-2, κατέληξαν να παίζουν 5-2-5. Εντάξει, celebrity είναι. Δικαιολογούνται όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε. Γελάει η Βίκη. Για εμάς ο Αδαΐς, όταν προσπαθούμε, έχουμε παίξει και με 6-6, φαντάσου το επίπεδό μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ωραία, από αυτή την εντυπωσιακή άμυνα που τελικά δεν έχει συνέχεια. Και έχουμε το 12-11, μειώνεται το σκορ. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέπουμε έναν αμφίροπο τελικό. Σίγουρα, και τώρα είναι μια κρίσιμη φάση, αν τα κορίτσια θα πάρουν την αλλαγή. Αποδοχή από την Καλαμαρίδου, θα πάρει και την πάσα. Εδώ δεν προλαβαίνει, κατάλαβε τον Ακάκη, έφυγε γρήγορα, αλλά έκανε δεν ακούσε. Ωραίο πάτημα όμως, έδειξε ότι πάει για επίθεση και τελευταία στιγμή έκανε το άσε πίσω από το μπλοκ. Νίκο Παγιωτέλη, μη γελάς, βλέπω, με τα μαύρα σου γυαλιά. Συνέχεια στο σερβίς από την Καλαμαρίδου. Ψώνει η Περδικάκη για την Αντωνακάκη. Νέα προσπάθεια και πάλι με την Αντωνακάκη. Εγώ θα έλεγα αυτό το κλισέ που χρησιμοποιούμε, πολύ σκληρές για να παραδοθούν ή να πεθάνουν. Μια ομάδα η οποία δείχνει ότι έχει μέλλον, έχει ταλέντο, για Αντωνακάκη με την Περδικάκη, ανεξάρτητα αν τα φαβορεί εδώ που έχουν να κάνουν με τη Μαναβή και την Καλαμαρίου δείχνουν ότι δυσκολεύονται αρκετά. Οι Ιρακιώτισσες έχουν βάλει και πλέον δυσκολία και εδώ η Γεωργίνα Αντωνακάκη, 20χρονη. Επίθεση από την Καλαμαρίδου, το μπλοκ. Κάποιος πήρε φιλέ, αλλά δεν... Τελικά πόντος που σημαίνει ισοφάριση για Αντωνακάκη Περδικάκη. Τράβηξε το φιλέ στην προσπάθεια για επίθεση. Πέφτοντας το χέρι εδώ θα δείτε το αριστερό. Replay. Ναι. Και μπροστά στην κυρία Ράντσιου. Τώρα το σερβίς των κοριτσιών θα πρέπει να πάει πάλι εκεί, αν παίξουν με σωστή τακτική. Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού, από το σερβίς της Αντωνακάκη, επίθεση της Καλαμαρίδου, ωραία, πολύ καλή άμυνα. Με την επίθεση από την Αντωνακάκη, υψώνει η Μαναβή για την Καλαμαρίδου, ακόμα μια εντυπωσιακή άμυνα. Θα λέει κανείς ότι έχουν κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού λίγο παραπάνω τα κορίτσια, με τα κόκκινα και πάλι τώρα... με την επίθεση εδώ.
Να μην μπορεί να βγει η άμυνα έξω κι αν είδε εσύ από την Περδικάκη, Βίκη. Πολύ ωραίο σημείο και νομίζω ότι πλέον στο καθοριστικό σημείο τα κορίτσια έβγαλαν τις άμυνες στο κέντρο του γηπέδου. Match ball. Για να δούμε. Ναι. Πάντως έγινε ένα απρόβλεπτο χαρακτήρα η αλήθεια το τρίτο σετ. 14-13. Θυμίζοντας κάτι από τραγούδι που ακούγαμε το γύρο του 4, βλέποντας και τον Γιούρκα Σεϊταρίδη να παρακολουθεί ο αντιδήμαρχος. Η επίθεση ήταν καλύτερο. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσια 14-14. Παράταση στην αγωνία, είπαμε το απρόβλεπτο στοιχείο το οποίο υπάρχει. Συνεχίζεται σε ένα κρίσιμο σερβίς, πλέον όπως διαμορφώνεται και από τη μία και από την άλλη πλευρά με την Δήμητρα Μαναβή. Ψώνει εκεί, προσπάθεια από την Περδικάκη, πολύ έξυπνη κίνηση. Είναι μέσα, πεντακάθαρα, κοιτάξτε, λάβουν από ευτυχία. Έχουν καταθέσει ψυχή και η Περδικάκη και η Αντωνακάκη. Δεύτερο match point. Δεύτερο Athens Golden Cup point. Για να δούμε εάν θα έχουμε την έκπληξη. Έχουν με το πάνω μέρος την ψυχολογία, με το μέρος τους μικρές τώρα. Περδικάκη στο σερβίς. Ωραίο σερβίς, πίεσε. Επίθεση από εκεί που βγαίνει τελικά και έχει την απάντηση. Βρήκε τη λύση. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η Καλαμαρίδου. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όσο και αν είναι στριμωγμένες στα σκηνιά και η Μαναβή με την Καλαμαρίδου, έχουν τον τρόπο 15, να διατηρούνται κοντά. Να σπάνε για δεύτερη φορά το σερβίς. Τώρα εδώ βλέπουμε από την Καλαμαρίδου. Και αυτό το λάθος κοστίζει τώρα. Και τι λάθος. Σερβίς στο φιλέ. Ειδικά σε αυτό το σημείο που όλες οι αθλήτριες έχουν κάποια πίεση. Στους τρεις τελευταίους πόντους βλέποντας να αγκαλιάζει την Αντωνακάκη, η Περδικάκη, σου δίνει αισθήση σαν να έχει τελειώσει το παιχνίδι και το χαίρονται και οι ίδιες πραγματικά. Δείχνουν πιο έτοιμες αυτή τη στιγμή να πάρουν την νίκη. Ψώνει με την Καλαμαρίδου και πάλι. Ωραία επίθεση. 16-16. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, κάθε φορά που υπάρχει ισοπαλία, υπάρχει ισορροπία και στις δύο ομάδες, εννοώ ότι έχουν και οι δύο την ίδια ευκαιρία να κερδίσουν. Ένα λάθος μπορεί να γίνει από τη μία ή την άλλη ομάδα και να αλλάξει όλο αυτό. Υποδοχή βγήκε από την Περδικάκη, η οποία θα πάρει και την επίθεση. Ωραία. Πολύ καλή άμυνα και έχει και συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον πόντος, αλλά εκεί έφυγαν και οι δύο στην πορεία της μπάλας. 17-16. Για τέταρτη φορά. Το πανηγυρίζουν τρελά. Σου είπα ότι από τον 13ο και πόντο και μετά τις παρατηρώ και καλά κάνουν τα κορίτσια και τα χαίρονται. Φυσικά. Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον φινάλε. Για μένα αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς πανηγυρίζεις και το τι δείχνεις στον αντίπαλο. Ότι είσαι πιο αποφασισμένος. Πάντως. Είναι κάτι πάντα που το έκανα μόλις μου τις συμπαίχτριες και πίεζα και τις συμπαίχτριές μου να είναι εξίσου έτσι. Όταν παίρνουμε ένα πόντο, να το ευχαριστούνται και να το χαίρονται. Πάντως, το κοινό, από ό,τι μπορώ να διακρίνω, είναι λίγο παραπάνω έτσι από τις αντιδράσεις με τα κορίτσια Σανοκάκη και την Περδικάκη. Θα ακούσουμε αργότερα και τα τέσσερα κορίτσια που θα μιλήσουν στον Νίκο Παγιωτέλη. Πάμε στο σερβίς. Πάσος και αυτό είναι το τέλος. 18-16 με ένα εντυπωσιακό τρόπο. Σπραγίδα νίκης με Αντωνακάκη, Περδικάκη. Κόντρα στο φαβορί. Ότι το outsider μπορεί να κάνει τη ζημιά. Τα κορίτσια από την Κρήτη. Τα κορίτσια από την Κρήτη. Η Ηρακλειώτισσες. Μπράβο τους. Γίνα Αντωνακάκη, Ιωάννα Περδικάκη. Κρατήστε αυτά τα ονόματα, αξίζουν. Ένα μέλλον που τους ανήκει και από την άλλη πλευρά, Μαναβή Καλαμαρίδου. Εδώ, με την εμπειρία που έχουν, σίγουρα έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν ακόμα περισσότερο για να πετύχουν τους στόχους τους. Και ενώ εσείς βλέπετε τις τελευταίες στιγμές, χαράς και με την Περδικάκη και την Αντωνακάκη, βλέπω τον Νίκο Παγιωτέλη να έχει δύο ευτυχισμένα κορίτσια δίπλα του. Θα πλασαριστούν όπως πρέπει στην κάμερα για να ακούσουμε και τις πρώτες δηλώσεις. Νίκο, λοιπόν, ξεκινάω γρήγορα, γρήγορα. Είτε αυτό που κάνατε εδώ πέρα. Τι να σας πω, δεν ξέρω, αλήθεια. Μπήκαμε μέσα. Είπαμε θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Ξέραμε ότι τα κόρτσια είναι πάρα πολύ καλές, πραγματικά. Και τις θαυμάζουμε. Και έγινε. Να σου πω κάτι στην αλήθεια. Για λίμπερο έχεις φοβερή επίθεση. Το βλέπει αυτό ο coach, θα ξέρει. Άμα χρειαστεί. Ιωάννα, μπήκατε.
αρχικά κάπως ευνηδιασμένες θα μπορούσαμε να πούμε. Βρεθήκατε να χάνετε ακόμα και με 3-0, όμως δεν το παρατήσατε καθόλου. Πρόβλημα στο μπλοκ λογικό, αλλά πίσω όμως τρέχατε παντού. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Από τη στιγμή που φτάσαμε στο τελικό ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένες. Είπαμε ότι πάμε να το χαρούμε ό,τι και αν γίνει. Πρώτη δεύτερη θέση είναι πραγματικά το κάτι άλλο για μας. Πρώτο μάστερ, πρώτη θέση. Είμαστε απίστευτα χαρούμενοι. Το πρώτο βήμα έγινε. Το δεύτερο θα γίνει στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ακούσαμε τα κορίτσια. Βίκυ. Συγχαρητήρια να πω και στα 4 κορίτσια. Φυσικά οι μικρές δικαιούνται να το χαρούν όσο πιο πολύ μπορούν. Νομίζω ότι είναι η πρώτη τους νίκη σε τουρνουά Masters. Παρ' όλα αυτά είδαμε έναν πάρα πολύ ωραίο τελικό, με πολλές ανατροπές και τώρα σειρά έχουν οι άντρες. Πάντως και ο τρόπος που διαχειριζόσουν και τις δηλώσεις βέβαια ήταν εξαιρετικός μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα, από ένα θετικό. Ξέρεις να έχεις και τη διάβγεια να μιλήσεις, δεν είναι και το πλέον εύκολο. Αλλά τα κορίτσια μια χαρά τα πήγανε πάντως. Όχι, πολύ καλά. Πολύ καλά τα πήγαν και συγχαρητήρια να πω. Είναι πολύ σημαντικό που είναι τόσο μικρές και καταφέραν να πάρουν το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο. Τώρα είναι τα κορίτσια με τα κίτρινα δίπλα στον Νίκο Παγιωτέλη, Μαναβή Καλαμαρίδου. Ξεκινάω με τη Δήμητρα. Δήμητρα, φτάσατε στον τελικό. Χάσατε ουσιαστικά στις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν περιμένατε αυτή την αντίσταση από τις μικρές. Τα κορίτσια ξέρουμε ότι παίζουν σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί τους, δεν τις έχουμε ξαναδεί. Εννοείται περιμέναμε αντίσταση και περιμέναμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό. Μυρτώ, χάσαμε ουσιαστικά την πρώτη προσπάθεια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Υπάρχουν αγώνες. Πού θα σας δούμε τώρα να κάνετε την προσπάθειά σας? Επόμενος σταθμός για εμάς είναι η Πλατεία Αριστοτέλους, που θα γίνει 16 με 19 Ιουνίου. Και μετά είναι τα τελικά ουσιαστικά στον Άγιο Νικόλα στην Κρήτη. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Πλατεία Αριστοτέλους, έτσι? Ακριβώς. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες. Νίκο, έχεις το λόγο. Οτιδήποτε βρίσκεις εδώ πέρα το μοιράζεσαι μαζί μας. Ο επίλογος από την Βίκυ Αρβανίτη θα μπει τώρα και ενώ ετοιμάζονται για τον τελικό των ανδρών. Βίκυ, έτσι ως μια αποτύπωση του τελικού που είδαμε, τι κρατάμε? Κρατάμε ότι είδαμε έναν έτσι δύο ανταγωνιστικές ομάδες που παίξανε με πολύ πάθος, που το κυνηγήσαν μέχρι το τέλος και δεν το βάλανε κάτω. Μπορώ να καταλάβω και την ψυχολογία των κοριτσιών που είχαν μπει με ως φαβορί, αλλά νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα στο επόμενο μάστερ που είναι στην έδρα τους, ας πούμε, να το διεκδικήσουν και πάλι το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε όλες τις κοπέλες και συγχαρητήρια στη διοργάνωση, στον Δήμο Αθηναίων, στον Οπανδά, στην ΕΟΠΕ. Θέλουμε να δούμε και στο μέλλον και άλλες τέτοιες διοργανώσεις. Σαν να σκέψεις το για σχολιάστρια, ήσουν εξαιρετική αν κρίνω τα μηνύματα που λάβαμε λίγο νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η Βίκυ Αρβανίτη, εγώ, δική μου η χαρά. Αυτά λοιπόν ως μία σύνοψη τι έγινε στον προηγούμενο τελικό. Σε λίγη ώρα θα τα πούμε με τον τελικό των ανδρών.